τρία χρόνια το έργο το οποίο έχει γίνει. Έργο το οποίο ανταποκρίνεται στους πολίτες, έργο το οποίο έχει να κάνει σχέση με 1000 έργα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, 100.000 θέσεις εργασίας, 800 εκατομμύρια επιστροφή ΦΠΑ, 7 εκατομμύρια επισκέψεις των πολιτών στις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής και έχουν εξυπηρετηθεί, και πείτε μου εσείς τι ακούσατε άσχημο για τη λειτουργία της περιφέρειας μέσα σε μια τριετία όπου ψηφίστηκε ο Καλλικράτης το Μάιο του 2010, υπεγράφει η είσοδο στο μνημόνιο και από τότε μέχρι σήμερα μέσα σε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα εμείς το βγάλαμε το καράβι στο λιμάνι. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι αυτοί που έχουν έρθει με κομματική εντολή χρησιμοποιούν, είναι εις βάρος τους. Δεν τους θυμά αυτή η συμπεριφορά και πείτε μου σε όλη την Ελλάδα να υπάρχει τέτοια συμπεριφορά. Είναι κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ η εκπρόσωπος η οποία μεταφέρει την κομματική εντολή και με βάση την κομματική εντολή νομίζει ότι θα μπορέσει να ξεγελάσει τους πολίτες. Στους 66 δήμους τα έργα που γίνανε, οι πολίτες τα ξέρουν. Δεν αλλάζει αυτή η γνώμη. Ως εκ τούτου, εγώ δεν πρόκειται να παρακολουθήσω και ούτε να ακολουθήσω αυτού του είδους την πολιτική αντιπαράθεση. Όπως επίσης, το χθες που έκανε μία δήλωση, να παραιτηθώ, λέει, από υποψήφιος. Δεν θα τις κάνω φυσικά αυτή η χάρη και μπορεί, άμα θέλει, αν βλέπει ότι δεν πηγαίνει καλά η υποψηφιότητά της, ας παραιτηθεί η ίδια. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτή η ξύλινη κομματική γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες δεκαετίες δεν είναι δυνατόν να επαναλαμβάνει. Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα. Εκεί που περηφανευόσαστε για το πλεόνασμα, τώρα ξαφνικά πρέπει να εξηγείτε γιατί υπάρχει το πλεόνασμα. Όχι, ακούστε, είμαστε πολύ περήφανοι. Σου λέει γιατί δεν τα διαθέτεις αυτά τα λεφτά για την ανακούφιση των φτωχών, για την αποχέτευση, για τα δίκτυα, για τις συγκοινωνίες. Μέσα σε αυτή λοιπόν. Τι τάχεις, έχει το κομπόδιμα και το ανεμίζεις. Μέσα σε αυτή την τριετία και κατ' επέκταση δεκαετία από τα προηγούμενα χρόνια, η διαχείριση που έγινε, πείτε μου έναν άλλον οργανισμό στην Ελλάδα να έχει 315 εκατομμύρια από θεματικό, το οποίο είναι κωδικοποιημένα σε έργα, έργα κοινωνικά, έργα ανάπτυξης, έργα αθλητικά και τα οποία θα γίνουν στον χρόνο τους. Άρα λοιπόν θα είναι προγραμματισμένα δηλαδή. Όλα είναι προγραμματισμένα για να γίνουν έργα. Αλλά δεν είναι αποθεματικό στην πραγματικότητα. Όχι, είναι όταν λένε τα διαθέσιμα σε κάθε ισολογισμό, φαίνεται κάτω δεξιά στη στήλη τι έχει, κόκκινο ή μπλε. Ναι. Είναι δυστυχώς μπλε για αυτούς. Το θέμα όλο ποιο είναι. Ότι αυτά τα χρήματα που είναι κωδικοποιημένα και ασφαλισμένα για να γίνουν έργα. Αλλά εγώ θέλω να πω πάλι το ίδιο. Μέσα σε αυτή την τρικυμία, την τρομερή τρικυμία, με 15 μποφόρ, όχι με 5 μποφόρ, σκεφτείτε ότι κόψανε 150 εκατομμύρια σε σύγκριση με την τριετία 2006-2009, 11-14, 150 εκατομμύρια. 67% περικοπή. Παρόλα αυτά, μειώσαμε τα λειτουργικά έξοδα και κάναμε κοινωνική πολιτική δίνοντας 20 εκατομμύρια στους συγγενείς των θυμάτων της Δεκομέξ. Γιατί το κράτος δεν μπορούσε να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Θα δώσουμε 10 εκατομμύρια. Σου λέει ο άλλος τώρα. Σου λέει ο άλλος. Όταν, ας πούμε, βασικό αίτημα της αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων είναι ότι αυξήστε τα κονδύλια, διότι μας έχετε γονατίσει. Εδώ τα νούμερα που ακούω κάθε μέρα αυξάνονται βέβαια. Ακούω πλέον ότι έχουν φτάσει ότι από τα 100 που έπαιρνε η αυτοδιοίκηση πριν 5 χρόνια, 6, παίρνει πλέον τα 30 μου. Τα 70 έχουν κοπεί. 67% έχει κοπεί. 67. Έχουν κοπεί. Μπράβο. Άρα λοιπόν και σου λέει, αντί το αίτημά σου να είναι, παιδιά, παραπάνω λεφτά, διότι από το κράτος δεν με ενδιαφέρει που θα τα βρείτε, εμείς θέλουμε παραπάνω λεφτά διότι εξυπηρετούμε τους πολίτες, τους λες δεν χρειάζεται, έχω και πλεόνασμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρώτα απ' όλα, εμείς στις παραστάσεις και οι 13 περιφερειάρχες έχουμε κάνει κατ' επανάληψη και στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε όλα τα υπουργεία. Αλλά μην ξεχνάτε ότι μέσα σε 5 χρόνια αλλάξανε 5 πρωθυπουργοί, 250 υπουργοί και καμιά 500 γενική γραμματείς και πρόεδροι οργανισμών. Και σας ρωτάω, μέσα σε αυτό το αλαλούμ ότι κρατήθηκε όρθια η περιφέρεια Αττικής, ότι διαχειρίστηκε. Εγώ περηφανεύομαι που είμαι ένας καλός διαχειριστής. Δεν το υποβαθμίζω, γιατί σήμερα
Εάν όλοι ακολουθούσαν την πολιτική, την οικονομική της περιφέρειας Αττικής, να μην πετάνε τα χρήματα από το παράθυρο και να τα δίνουν σε φιές και σε γιορτές, και ήταν όλοι οι οργανισμοί έτσι, τότε δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή τη δυστυχία. Την οποία. Εντάξει, αυτή τη εσείς δυστυχία... δεν είπε κανείς ότι τα δίνετε σε φιές και σε γιορτές. Σας κατηγορούν όμως ότι κάνετε εργάκια από εδώ και από εκεί. Όχι, και δεν κάνετε κάποια μεγαλόπνοα έργα που θα μείνουν στην τόπο. Ναι, αυτή λοιπόν εδώ το εργάκι είναι 112 εκατομμύρια προϋπολογισμός. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Κοροπή Παιανία. Το οποίο θα αφαιρέσει 40.000 βόθους. Του Μαρκοπούλου είναι έτοιμο, του Θριασίου είναι έτοιμο. Άλλα 7,5 εκατομμύρια εκεί, άλλα 5 εκατομμύρια στο Μαρκόπουλο από τους κοινοτικούς πόρους. Λοιπόν, όλα αυτά τα έργα, εδώ είναι και του Θριασίου, πλέον έτσι θα μιλάω με φωτογραφίες, είναι έτοιμα τα έργα αυτά εδώ, όπως επίσης και αυτό εδώ. Αυτά τι είναι τώρα. Είναι τα κέντρα μακέτες είναι αυτά ή... Έτοιμα έργα είναι αυτά. Αυτά είναι έτοιμα έργα. Αυτά είναι τα εργάκια τα οποία λένε. Αλλά αυτό το έργο, το μεγάλο, δεν είναι μόνο στο Δήμο της κάτω στην Δυτική Αττική. Είναι έργα σε όλη την Αττική. Μικρά, μεσαία, μεγάλα. Όπως επίσης το νοσοκομείο στα Κύθυρα, που είναι ολοκληρωμένο. Όπως επίσης το νοσοκομείο εδώ στην Κηφισιά, το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Δηλαδή έχουν γίνει έργα τα οποία πρέπει να κάνουν μία βόλτα να τα δούνε. Ξέρω ότι δεν προλαβαίνουν, αλλά δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ακυρώνουν το έργο το οποίο έχει γίνει. Και σας λέω, τα έργα αυτά προσφέρουν θέσεις εργασίας, προσφέρουν και κατά τη διάρκεια. Αυτά που μας δείξατε όλα είναι έτοιμα, είναι και μερικά σε μελέτες. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων είναι κατά 20% σχεδόν έχει ξεκινήσει το έργο. Το μεγαλύτερο έργο που γίνεται στην Ανατολική Αττική, όπου θα αφαιρέσει 40.000 βόθρους από 100.000 οικογένειες. Αυτό τι σημαίνει? Θα σταματήσουν οι πολίτες να πληρώνουν κάθε μήνα τον αχόρταγο, θα σταματήσουν να ρίχνουν τα λίμματα στους δρόμους κατά γενική ομολογία των δημάρχων, και αντί αυτό το έργο να πούνε μπράβο ρε παιδιά, την κάνετε την προσπάθεια. Πότε σχεδιάστηκε αυτό το έργο? Δεν θα κουραστώ να το λέω. Επί Αχιλλέα Καραμαλή. Πότε ξεκίνησε η διαδικασία όταν ήρθε σε μένα η αρμοδιότητα? Πριν από 2 χρόνια. Με 37 δικαστικές εμπλοκές, οι οποίες ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Αυτό τώρα με τα δικαστικά λοιπόν, είναι τρομερό πράγμα. Όταν δεν μπορεί να κάνει ένα έργο. Όταν λέτε λοιπόν ότι τα 300 εκατομμύρια είναι προγραμματισμένα για έργα, για τέτοια έργα μιλάτε, είναι διαφορετικά? Για έργο, όχι για έργα. Για πέστε μας ένα μεγάλο έργο για τα οποία είναι προγραμματισμένα τα 300 εκατομμύρια. Στο Δήμο του Ηλίου, το γυροκομείο, 11 εκατομμύρια. Επίσης, 6 βρεφονιπιακοί σταθμοί σε διαφόρους Δήμους. Τι σημαίνει βρεφονιπιακοί σταθμοί? Από τους πόρους της περιφέρειας. Το έργο προχθές που έγινε και έκανε την εκδήλωση ο κύριος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, γύρω στα 11 εκατομμύρια, είναι το εμπορικό κέντρο, όλη η ανάπλαση που έγινε με φωτοβολταϊκά κτλ. Εκεί που θα πέσει η θερμοκρασία, λοιπόν, μας έλεγε. Εκεί λοιπόν αυτό το έργο ήταν να γίνει με πόρους της περιφέρειας Αττικής. Εμείς όμως, για να αυξήσουμε την απορροφητικότητα από το 14% που πήραμε στα κονδύλια του ΕΣΠΑ και την πήγαμε στο 80 περίπου, αύξηση δηλαδή ρυθμός απορροφητικότητος 400%. Δηλαδή στα πρώτα 5 χρόνια που ήταν το πακέτο 7-13, δίνανε στην αγορά 3 εκατομμύρια το μήνα. Εμείς δίναμε 13 εκατομμύρια, 12 με 13 εκατομμύρια το μήνα στα 2 χρόνια. Εγώ δεν ξέρω καν να εργαζόμενο να λέω ότι έχω βρει δουλειά από την, επειδή ήταν η περιφέρεια. Ναι, είναι πάρα πολύ κύριε Καμπουράκη. Εάν γυρίσουμε μαζί αυτή τη στιγμή σε όλη την Αττική τα έργα τα οποία γίνονται, βρεφονιπιακή σταθμή, σχολεία, αντιπλημμυρικά, οδοποιία, τα κέντρα επεξεργασίας λιμάτων, για τα στερεά απόβλητα, ο νόμος του 2003 που ψηφίστηκε και το 6 και είναι σε εξέλιξη, σε 3 μήνες θα έχουν γίνει οι 4 μονάδες γραμματικό, οφειλή, λιώσια και κερατέα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν θα θάβεται πλέον το σκουπίδι στο 95%, θα θάβεται κατά 30%. Αυτό λοιπόν το νόμο εφαρμόσαμε μετά από τόσα χρόνια, και γι' αυτό λοιπόν, επειδή το βλέπουν όλο αυτό το έργο, αποθεματικό, έργα του ΕΣΠΑ, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, πόροι της περιφέρειας Αττικής που ολοκληρώνουν μια σειρά από παρεμβάσεις και έργα. Εμείς με όλους τους δήμους, με όλους τους δημάρχους που έχουμε αυτή τη συνεργασία. Γιατί λοιπόν οι δήμαρχοι λένε μια καλή κουβέντα? Γιατί το ζήσανε, το είδανε. Αυτός πάλι στο Βύρονα τι έγινε? Ακούστε να σας πω, με τους δημάρχους όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια ειλικρινή συνεργασία. Ο καθένας πιστεύει πολιτικά εκεί που είναι.
Αλλά αυτό μας δίνει το δικαίωμα όμως να συνεργαζόμαστε ουσιαστικά. Έτσι λοιπόν ο κύριος Χαρδαλιάς, ο Νίκος, δέχτηκε την πρόταση να συμμετάσχει ως αντιπεριφερειάρχης του νοτίου τομέα μαζί μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε την εμπειρία που έχουν για το επόμενο κοινοτικό πακέτο, το οποίο είναι 2014-2020. Αλλά τα λες, το πεδίο του Άρεως είναι μαντάρα. Όχι. Πώς όχι. Όχι, όχι. Χθες λοιπόν. Δεν είναι μαντάρα. Ίσα-ίσα που είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παρόλα. Σε πολύ καλή κατάσταση δεν είναι. Όχι, σε πολύ καλή κατάσταση. Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα φωνάζω ότι σε κανένα μέρος της Ευρώπης τα πάρκα δεν ανήκουν στις περιφέρειες. Τα πάρκα ανήκουν στους Δήμους. Γιατί αυτοί έχουν τις υπηρεσίες καθαριότητας, αυτοί είχαν μέχρι πρότινος τις υπηρεσίες φύλαξης. Δυστυχώς. Με τους νόμους και με όλες αυτές τις αρμοδιότητες που μοιράσανε, πήγανε στην περιφέρεια πρώην νομαρχία. Εμείς έχουμε κάνει πολλές φορές την πρόσκληση. Εσύ δεν έχεις απορριμματοφόρα, ας πούμε. Όχι μόνο απορριμματοφόρα, δεν έχω προσωπικό καθαριότητος. Και γιατί δεν πάνε στους Δήμους, λοιπόν. Γιατί οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά να το συντηρήσουν. Εμείς από την άλλη προσπαθούμε να το έχουμε σε πολύ καλή κατάσταση. Εσύ έχετε λεφτά, αλλά δεν έχετε. Και δεν έχουμε και τη δυνατότητα. Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτή. Όταν έγινε ο Καλλικράτης, χώρισε τις αρμοδιότητες. Στους Δήμους έδωσε τα προνοιακά. Στην περιφέρεια, στις περιφέρειες έδωσε την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεχωρίσουν. Νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, με τον καινούριο χρόνο φυσικά, όχι τώρα, θα μπορέσει να φύγει και να πάει στο Δήμο που είναι και η φυσική του θέση. Όπως είναι και ο Εθνικός Κήπος. Για τον Εθνικό Κήπο έχουμε χρηματοδοτήσει εμείς 7,5 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και την ανάπλαση και όλη την εν γέννη λειτουργία. Δυστυχώς όμως αυτό δεν υλοποιήθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει στο πεδίο του Άρεως. Τι εννοείται δεν υλοποιήθηκε. Δικός είναι ο Εθνικός Κήπος, δεν είναι του Δήμου. Του Δήμου είναι ο Εθνικός Κήπος. Γιατί δεν είναι το πεδίο του Άρεως. Βλέπετε λοιπόν, αυτά είναι και τα 7,5 εκατομμύρια. Και τα 7,5 εκατομμύρια που λέτε ότι δώσατε, τι εννοείται δεν υλοποιήθηκε το έργο. Έγινε μία μελέτη πριν από 5 χρόνια, η οποία ήταν για την ανακαίνιση και την ανάπλαση του Εθνικού Κήπου. Αυτό δεν προχώρησε γιατί η Δημοτική Αρχή έχει ένα άλλο σχέδιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, εν πάση περιπτώσει είναι παγωμένο. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι το αμέσως χρονικό διάστημα θα δώσουμε 10 εκατομμύρια ευρώ για τις καταστροφές που γίνανε το 2011 στην Αθήνα. Αυτά τα χρήματα βγαίνουν από το Ταμείο, όπως επίσης για τις μεταφορές των μαθητών. Εάν δεν υπήρχε καλή διαχείριση, τότε δεν θα υπήρχαν αυτά τα 10 ευρώ σε μια δύσκολη στιγμή να δώσεις. Δεν βλέπετε τι γίνεται με όλη αυτή τη δυστυχία που υπάρχει στον κόσμο. Συγγνώμη, τα κονδύλια για να μεταφέρω τη μαθητή στο Υπουργείο Παιδείας δεν τα δίνει. Όχι, όχι. Δίνει το ένα κομμάτι με τρομερές περικοπές. Και από εκεί μετά είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες και συμβάλλουμε πάρα πολύ. Το Υπουργείο Εσωτερικών τον τελευταίο χρόνο, έτσι, το Δεκέμβριο μήνα, έκοψε 2 εκατομμύρια. Με το που ξεκινάει ο καινούριος χρόνος το 2014 και κόβει ένα άλλο 7%. Είναι τρομερές. Δηλαδή, πέραμε 55 εκατομμύρια και παίρνουμε τώρα 18 εκατομμύρια. Σκεφτείτε τι περικοπή έχει γίνει. Γι' αυτό λέω. Μα με όλη αυτή. 55 εκατομμύρια μεταφέρονται μαθητές με λεωφορεία. Όχι, λέω για όλες τις λειτουργικές ανάγκες. Για όλες τις λειτουργικές ανάγκες. Σκεφτείτε, λέω, μέσα σε αυτή την κρίση, την οικονομική, την πολιτική και την κοινωνική, πώς κρατήθηκε όρθια η περιφέρεια Αττικής για τα έργα τα οποία κάνει, για το αποθηματικό που έχει, για το πρόγραμμα δημοσίου επενδύσεων και, για τη συμφωνία που κάνουμε. Μισό λεπτό. Για τη συμφωνία για το πακέτο 2,7 δισεκατομμύρια, 700 εκατομμύρια ευρώ. Για τα κοινοτικά κονδύλια, με τα οποία είμαστε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να διατεθούν, για πρώτη φορά δίνεται κονδύλι για τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια. 300 εκατομμύρια. Εκεί θα διατεθούν. Εμείς δεν είχαμε δυνατότητα και αρμοδιότητα να δώσουμε χρήματα για την κοινωνική πολιτική. Αλλά εδώ, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι επειδή δεν γνωρίζουν, δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει, αρχίζει μετά, ας πούμε, αυτού του είδους με κοσμητικά επίθετα και επιθετικούς προσδιορισμούς. Η κυρία Δούρου είπε χθες, θα διαβάζω εδώ από την Αυγή, ότι κάνετε και προεκλογικές, λέει, συμβάσεις. Περάσατε, προχτές είχατε ένα περιφερειακό συμβούλιο, είχε 44 θέματα σε ημερήσια διάταξη και βάλατε άλλα 21 εσείς. Πρώτα απ' όλα, το κακό που έγινε σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι ήρθε μια περιφερειακή σύμβουλος και εκ μέρους της παράταξης κυρίας Δούρου πήρε το λόγο και είπε ότι εμείς καταγγέλουμε, κάνουμε, δείχνουμε κτλ. Αυτά λοιπόν τα έργα τα οποία περάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τα έκτακτα είναι ασφαλτοστρώσεις
τα έκτακτα, τα οποία πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών. Ναι, βέβαια, τώρα το θυμήθηκες. Όχι, όχι, αυτά ακολουθεί μια διαδικασία και οικονομία. Σκεφτείτε ότι θα μπορέσει μετά από 4-5 μήνες για να ξαναπαρθεί απόφαση και να αρχίσει να λειτουργεί. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να με κατηγορεί από τη μια για αδράνεια και από την άλλη για πολύ ελεύθερη. Λέει συγκεκριμένα, είναι ντροπή να φέρνει προγραμματικές συμβάσεις τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές. Επί 3,5 χρόνια τι έκανε. Μα αυτά τα χρήματα βγαίνουν από το Γενάρη. Δεν βγαίνουν πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια. Δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο. Τι έγινε, μία επικαιροποίηση διαδικασία στην οποία αυτά έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό και γίνεται αυτή η απόβαση για να πάνε στο ελεκτικό συνέδριο που θα κάνει 1 με 2 μήνες και η καινούργια διοίκηση 1η Οκτωβρίου θα αναλάβει να το υλοποιήσει. Δηλαδή, δεν έγινε τώρα η ασφάλτος τρώσης. Όχι, μα πώς θα γίνουν, πρέπει να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Πρέπει να μπουν στον προϋπολογισμό, πρέπει να πάνε στο ελεκτικό συνέδριο, πρέπει να έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή, να υπογραφούν οι συμβάσεις κλπ. Αυτό θέλει τουλάχιστον 4 μήνες. Εντάξει, αλλά θα έχει κάποιος να λέει όμως ότι ορίστε είναι κρίθη η ασφαλτόστρωση, ναι, όπου να ανέρχεται. Τι σημασία έχει. Άλλος, ότι δηλαδή να σταματήσουν να μην κάνουμε τίποτε, που είναι και λειψή η περίοδος. Δηλαδή πώς είναι, το 2011 που αρχίσαμε, που αναλάβαμε τη διοίκηση, έπρεπε κανονικά να τελειώσει το 2015 σύμφωνα με την επόμενη θητεία, ναι, η οποία γίνεται είναι 5 χρόνια. Την έκαναν 3 χρόνια. Μέσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα πρέπει να απορροφηθούν τα κονδύλια τα εθνικά, τα περιφερειακά. Εντάξει, απορρόφηση δεν μπορεί να σταματήσει. Και οι πόροι, από τα κοινοτικά κονδύλια. Εάν δεν απορροφηθούν, θα πούνε να δεν τα απορροφήσατε. Τώρα που τα απορροφούμε, γιατί τα απορροφάτε. Κοιτάξτε να σου πω. Κάπου πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Κάπου πρέπει να υπάρχει γνώση. Το να έρχεσαι από ένα κόμμα να μην έχεις ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση. Και να σου πω κάτι άλλο. Έγινε προχθές λοιπόν αυτό το σύμβουλο. Γιατί δεν ήρθε λοιπόν η κυρία Δούρου η ίδια να βάλει το θέμα και έστειλε μια περιφερειακή σύμβουλο, η οποία διάβασε ένα χαρτί και ασθμένουσα είπε αποχωρώ. Μα έτσι δεν γίνεται χωριό. Θέλει εθνική συνεννόηση, θέλει πολιτική σταθερότητα και από την άλλη θέλει δουλειές ο κόσμος. Δηλαδή θα πούμε εμείς σταματήστε 4-5 μήνες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Αυτά είναι λόγια ας πούμε τα οποία μάλιστα προσπαθούν να δικαιολογήσουν την δική τους τη θέση. Τελειώνοντας θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά είστε Πασόκ, Ελιά, είσαστε, τι είσαστε τέλος πάντων? Είμαι αυτό που είμαι κύριε Οικονομέα και όπως με ξέρετε 30 χρόνια. Και δεν ντρέπομαι για αυτό που είμαι και είμαι περήφανος για αυτό το οποίο είμαι και όπως λειτουργήσα και όπως λειτουργώ. Είμαι πολιτικοποιημένος και όχι κομματικοποιημένος. Εγώ δόξα από το χώρο το δικό μου δεν έχω πάρει, τίτλους δεν έχω πάρει, ό,τι έχω κάνει, δουλεύω, είμαι ένας από όλους τους πολίτες που δουλεύω από μικρό παιδί. Τα υπόλοιπα είναι για να παίρνουν γαλόνια στους κομματικούς στρατούς που έχουν φτιάξει. Κάτσε το, άμα αυτό το έχουν φτιάξει. Κάτι, ένα χρώμα θα εμφανιστεί στο χαρτί. Ναι, βεβαίως θα εμφανιστεί. Δεν το αρνούμε, μόνο το λευκό. Έτσι ακριβώς, δεν είναι το λευκό. Έτσι θα εμφανιστεί το λευκό χρώμα. Εγώ ξέρετε, όπως γνωρίζετε, για πολλά χρόνια πάσχω από αχρωματοψία. Αλλά δεν είμαι ούτε ψάρι ούτε φυτό. Και αυτά λοιπόν τα οποία λένε είναι για αλλού. Δεν θέλω να πω παραπάνω και να χαρακτηρίσω και ούτε πρόκειται να το κάνω και ούτε πρόκειται να ακολουθήσω. Αλλά πρέπει να σταθούν στο αυτοδιοικητικό πεδίο. Όχι στο πολιτικό που αφού θέλουν να πέσει. Μνημόνιο, αντιμνημόνιο σου λένε αυτοί. Αυτή είναι η αντίθεση. Η αυτοδιοίκηση είναι για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Να λύνει τα προβλήματα των πολιτών. Μπορούν σε ευρωεκλογές κάλλιστα, πώς το λέει, πεδίο δόξης λαμπρών, εκεί να αναμετρηθούν. Ας κατέβαινε στις ευρωεκλογές ως υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ. Τι φταίμε λοιπόν εμείς, όλη η αυτοδιοίκηση? Αυτά που σας λέω εκπροσωπούν το μεγαλύτερο ποσοστό του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Και να σας πω και κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό και να κλείσω με αυτό εδώ. Η αυτοδιοίκηση αυτά τα 3 χρόνια είναι πραγματικά άξια επένου. Γιατί σε αυτά τα 3 χρόνια έγιναν μεγαλύτερες περικοπές και ήταν το τελευταίο ανάγχωμα να μπορέσουν να βοηθήσουν τους πολίτες. Τρέχουν, εργάζονται και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Σε απέναντίας με την κεντρική διοίκηση που βγάζει μανιφέστα και λέει κόβω 67%. Παίρνω αυτή την αρμοδιότητα. Δίνω αυτή την αρμοδιότητα. Α, εάν δεν τώρα, γίνει. Όταν ρωτάμε γιατί δεν κάνετε αυτό, γιατί δεν κάνετε εκείνο, σου λέω δεν έχουμε αρμοδιότητα. Τώρα στο γενικό λέτε εμείς αντέξαμε και το κράτος κόβει. Ναι, ακούστε να σας πω. Το πρόβλημα όλο ποιο είναι. Ότι αν δεν μικρύνει η απόσταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Στην αυτοδιοίκηση θέλει φασίνα. Είναι σκληρή η δουλειά.
δεν είναι σαλόνια. Δεν είναι να βγάζεις θεωρίες και λόγους κτλ. Είναι πολύ σκληρή δουλειά. Εμείς έχουμε κάνει μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο 160 περιφερειακά συμβούλια. Μέσο όρο από 5 ώρες το καθένα. Έχουν γίνει γύρω στα 200-250 συμβούλια. Καλά, συνεδριάζει τώρα, μετράς για δουλειά. Αν είναι δουλειά, εκεί γίνονται με 10 παρατάξεις, αντιπαραθέσεις. Άμα βάλεις και το ξύλο και το. Εντάξει, μαζεύονται και πλακώνονται εκεί πέρα. Επί ώρες, ας πούμε, είναι δουλειά. Να σας πω, είναι 110 άτομα, 10 παρατάξεις, με μια γραμματική υποστήριξη 10 άτομα. Σκεφτείτε στη Βουλή, με 300 άτομα έχουν 2.500 προσωπικό. Με όλα τα συν και τα επιπλέον. Άρα, λοιπόν, με τον κύριο Κουμουτσάκο, πώς θα. Και εκείνος λέει ότι είστε μαυρογελούρος, όχι μόνο η κυρία Δούρου. Εντάξει, ο κύριος Κουμουτσάκος. Και ότι δεν κάνετε τίποτα σήμαντα έργα, δεν κάνετε ένα γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Πρώτα απ' όλα, ο σχεδιασμός υπάρχει από το 2010. Εγώ το κατανοώ τον κύριο Κουμουτσάκο. Δεν ήταν εδώ, ήταν στις Βρυξέλλες. Εργαζόταν στις Βρυξέλλες που είχε μπει ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Και το 2009, πότε έγιναν οι εκλογές, βγήκε ευρωβουλευτής. Ακολούθησε εκείνη την πορεία. Και ρωτάω τώρα εγώ, πότε ήρθαν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο ή πότε ήρθαν στην Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες. Πότε ήρθαν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθήσουν. Η κυρία Γιαννακάκη ήρθε. Ο κύριος Παφίλης ήρθε. Αυτοί λοιπόν λάψαν για τις απουσίες τους. Δεν μπορείς να καλύψεις σε 2 μήνες όλο το αυτοδιοικητικό πεδίο. Είναι δύσκολη δουλειά. Είναι πολλαπλό το αντικείμενο. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ, κλείνοντας, είναι μόνο με έργο μπορείς να πας μπροστά. Μόνο όταν θα δώσεις δουλειές στον κόσμο. Και αυτό μπορεί να γίνει εάν για τα επόμενα χρόνια, εγώ αυτή τη στιγμή λέω τι κάναμε. Αλλά πρέπει να πούμε και τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε λοιπόν τη συνέχιση του έργου, η οποία είναι το δεύτερο πακέτο. Μπορώ να ρωτήσω 2014, κάτι. Γιατί δεν διέχεστε να μιλήσετε με την κυρία Δούρου σε ένα debate, υπάρχει. Γιατί ακούω ότι το αποφεύγετε. Ακούστε, εγώ να αποφύγω. Ναι, μάλλον με αποφεύγουν. Γιατί δεν θέλουν να πάρουν στο έχουμε πετάξει το γάντι, λέμε εδώ να κλείσουμε ένα ραντεβού και δεν δυσκολευόμαστε να βρούμε άκρη. Αύριο το πρωί. Να, ποιο είναι το πρόβλημα? Κανένα πρόβλημα απολύτως. Αποφεύγουν το πεδίο της συζήτησης. Νομίζω δεν είναι η κυρία Δούρου ούτε ο κ. Κουμουτσάκος. Ναι, αλλά σας το λέω. Το πεδίο θα είναι αυτοδιοικητικό. Εάν θέλουν να συζητήσουμε. Ό,τι θέλουν να δεν θα του πούμε και τι θα λένε. Όχι, θα βάλει όσο δεν μιλήσουμε για πολιτικά, μιλήσουμε μόνο για το αυτοδιοίκηση. Πολιτικά είναι τα πάντα. Άλλο, μιλάω για την αυτοδιοίκηση. Δεν θα καθίσουμε να λέμε τώρα τι έκανε το μνημόνιο, το αντιμνημόνιο, είσαι μνημονιακός, είσαι αντιμνημονιακός. Να πείτε στους αυτού του είδους η εκμετάλλευση με το αντίκυρο οικονομία και κύριε Καμπουράκη και την άρνηση σε όλα, δεν μπορείς να χτίζεις πολιτική. Δεν μπορείς να λες. Μα δεν μπορεί να το πεις αυτό. Εγώ το λέω γιατί θα μου πούνε αυτοί. Δεν θέλω να μιλήσω, αλλά θα μου. Στο αυτοδυτικό πεδίο θα τους πηγαίνω. Εσείς, άλλο. Η στρατηγική δική σας ήταν αυτή. Εμάς μας ανακατεύεις. Εσάς γιατί να σας ανακατέψω? Ποτέ δεν σας ανακατέψω. Όχι, δεν μπορούν να μπουν όριστοι στο διάλογο. Ναι. Θα μιλήσουμε, αλλά δεν θα πούμε για μνημόνια. Όχι, θα μιλήσουμε, αλλά δεν θα πούμε για. Ναι, ακούστε. Όχι, μπορεί να τα πει αυτά που λέτε. Γιατί άλλο, εκεί στη συζήτηση πάνω. Ναι, εμείς δεν μπορούμε να πω. Επειδή δεν το γνωρίζουν το αντικείμενο, επειδή είναι αμπελοφιλοσοφίες αυτά τα οποία λένε, επειδή λέει να παραιτηθεί η κυβέρνηση, χθες βγήκε να παραιτηθεί και ο κύριος Γουρός, είναι σοβαρές συζητήσεις αυτές. Δηλαδή ο κόσμος πλέον τα ακούει αυτά και στρίβει γωνία. Ας το αντιληφθούν για να γίνει ένας ζωντανός και ωραίος διάλογος. Άρα λοιπόν κρατάμε την αποδοχή της προσκλήσεως που σας κάναμε και θα το δούμε μετά το Πάσχα. Εσείς όταν πηγαίνεις στην ΕΣΥΑ, δηλαδή συζητάτε ας πούμε για το τάδε Υπουργείο ή τάδε Υπουργείο, για τα θέματα του κλάδου σας δεν συζητάτε. Yeah. Λοιπόν τότε τι θα συζητήσουμε εμείς? Τι είπε ο Α, ο όλα έχουν και πολιτική διάσταση, δεν είναι. Το είπατε και εσείς προηγουμένως. Άλλη λοιπόν, πολιτική διάσταση και άλλο το αντικείμενο. Καλές γιορτές. Καλημέρα σας. Καλές γιορτές. Χρόνια πολλά. Πάμε.